Έχει έρθει από την αρχαιολογία η έγκριση καθορισμού ατομικών ζωνών. Είναι τρεις υποτιθέμενες ότι είναι ζώνες που μπορούν να δημιουργηθούν εκεί οι ατομικές ζώνες. Αν βγάλουμε έξω την μία η οποία είναι στις Καριές, επειδή εκεί αντιδρούν οι κάτοικοι, και λογικό είναι επειδή είχαν την επιβάρηση τόσα χρόνια με τη λατομική ζώνη που υπήρχε στο παρελθόν, είναι δύο. Μία είναι στον Άγιο Γιώργιο όπως γνωρίζουμε και μία είναι ανάμεσα Πιτιός και Καρδάμιλα. Εμείς η δουλειά η δική μας είναι μέχρι την περιβαλλοντολογική μελέτη που θα γίνει για αυτές τις ζώνες. Από εκεί και πέρα ύστερα αναλαμβάνει η αποκεντρωμένη διοίκηση να κάνει τις περαιτέρω κινήσεις. Δηλαδή η περιφέρεια τώρα ετοιμάζει τις μελέτες περιβαλλοντολογικές. Ναι, είναι έτοιμα, έχουν κατατεθεί νομίζω. Σήμερα ή εχθές έχουν κατατεθεί. Οι τοπικές κοινωνίες από εκεί, κύριε Βουλή, έχουν κάποιες αντιδράσεις? Κοιτάξτε, ναι. Και οι Καριές που συζητήσαμε, που είπαμε προηγουμένως, δεν πρέπει να έχουν πρόβλημα γιατί είναι αυτή η πίσω πλευρά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον ο κύριος Μουτζούρης πάντοτε έχει σαν γνώμονα ότι εκεί, εάν δεν θέλουν οι τοπικές κοινωνίες, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Επειδή οι Καριές εξέφρασαν την ανησυχία τους και την άρνησή τους να δεχτούν άλλη μια ατομική ζώνη εκεί πέρα, θεωρώ λοιπόν ότι οι άλλες δύο είναι πολύ συμβατές, με την έννοια ότι δεν πειράζει τα χωριά τα τριγύρω, δεν είναι ορατές από κάποιο αρχαιολογικό χώρο, επομένως νομίζω ότι θα προχωρήσουμε έτσι. Αυτό ύστερα είναι θέμα αποκεντρωμένης διοίκησης. Βέβαια να πούμε εδώ ότι η ΛΑΤΟ εκεί που δουλεύει στο Πυργή είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις της σχετικά με τις νέες, με τον ορισμό των νέων λατομικών ζωνών, γιατί και η ίδια είχε προτείνει δύο δίπλα από την ΛΑΤΟ. Και το Συμβούλιο Επικρατείας βέβαια δεν έχει καθαρογράψει την απόφαση, γνωρίζομαι όμως ότι ενέκρινε και εκεί να μπορούν να λειτουργήσουν καινούργιες λατομικές ζώνες. Είμαστε ακόμα στο στάδιο της αναμονής. Συνότια Χίο, ναι. Ναι, κοιτάξτε, είναι αναγκαίο να γίνουν αυτές οι λατομικές ζώνες, διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένα έργο το οποίο κατασκευάζεται στα Καρδάμιλα, αν μεταφέρονται τα υλικά από την Νότια Χίο, την επιβάρηση που θα έχουν οι κάτοικοι στην κατασκευή του έργου τους.